θετικό το γεγονός ότι οι νοσηλείες στην Κρήτη κινούνται σε σταθερό επίπεδο. Ενώ είχαμε εκτόξευση κρουσμάτων, 465 κρούσματα στο Ηράκλειο, 800 και στην Κρήτη, 235 ναι. στα Χανιά. Να σας πω και τα υπόλοιπα, 92 στο Ρέθυμνο και 61 στα Λοασίθη. Οι νοσηλείες, και είναι καλό σημάδι αυτό, ναι. ότι οι νοσηλείες και οι άνθρωποι που είναι στις κλινικές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει σχετικά σταθερότητα. Ξέρεις, υπάρχει και ο αντίλογος σε αυτές τις περιπτώσεις, mm-hmm. ότι ένας ασθενής δεν νοσηλεύεται από την πρώτη μέρα που νοσεί στο νοσοκομείο. Θα περάσουν 2-3 μέρες να επιδεινωθεί η κατάσταση και να μπει σε μια mm-hmm. μονάδα εντατικής θεραπείας. Οπότε ίσως να περιμένουμε μια αύξηση, θα μας τα πει και ο Μαρκάτος, τις επόμενες ημέρες και παραμονές πρωτοχρονιάς. Ακριβώς. Και στα Χανιά βεβαίως είναι λίγο επικίνδυνη η κατάσταση. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πάντως ως αριθμός, πολύ σωστά κάνεις, είναι διαχειρίσιμο. Και αυτό είναι και το στίχημα της κυβέρνησης. Θέλει ναι. όσο γίνεται λιγότερη, όσο αυτό είναι εφικτό. Μην ξεκινήσουμε τα στοιχήματα τώρα και ναι. ποια έχουν κερδιθεί. Ναι. Μεγάλη κουβέντα. Αν και είναι 635 οι ασθενείς στις εντατικές όλης της χώρας, σημαντικός αριθμός. Για την Κρήτη πάντως είμαστε σταθεροί. Είναι σταθερή εικόνα. Λοιπόν. 128 λοιπόν άνθρωποι νοσηλεύονται σε κλινικές και μονάδες εντατικής θεραπείας, 97 σε κλινικές, 31 είναι στις εντατικές, εκ των οποίων οι 30 είναι διασωληνωμένοι. Πάμε να δούμε εντάχει τα νοσοκομεία ακριβώς τι γίνεται. 41 λοιπόν οι ασθενείς στο Παγνί. 29 στις κλινικές, 15 στις εντατικές διασωληνωμένοι. Περνάμε στο Βενιζέλιο, 26 ασθενείς, 19 σε κλινικές, 7 διασωληνωμένοι. Πάμε στο νοσοκομείο των Χανίων. Είναι το νοσοκομείο με τις είναι στην ίδια θέση με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 41 οι ασθενείς. Ωστόσο, εδώ έχει ανοίξει και δεύτερη κλινική COVID. Έχει τεθεί σε ισχύ το Plan B. Πήρε εξιτήριο το Βρεφάκι. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δύο παιδιά. 35 λοιπόν οι ασθενείς σε κλινικές, 6 διασωληνωμένοι. Προχωράμε στο Ρέθυμνο. 10 είναι οι ασθενείς. 8 σε κλινικές, 2 στις εντατικές, 1 διασωληνωμένος. Ναι. Και πάμε να δούμε την εικόνα. Στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο, 3 οι ασθενείς, 2 σε κλινικές, 1 διασωληνωμένος ασθενής, νοσοκομείο Σιτίας 1 ασθενής και νοσοκομείο Ιεράπετρας 3 ασθενείς σε κλινικές. Μάλιστα. Στο νοσοκομείο της Νεάπολης είναι καθαρό, δεν υπάρχουν νοσηλείες κορονοϊού. Λοιπόν, Βάλια, να σε ευχαριστήσω. Παραμένεις. Πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον κύριο Μιλιτιάδη Μαρκάτο, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πνευμονολόγων στα Χανιά. Κύριε Μαρκάτε, να σας ευχαριστήσω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Δύσκολη κατάσταση και έντονο το αίσθημα του προβληματισμού και της ανησυχίας βέβαια, με φόντο τα επίσημα στοιχεία. Κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει και μπορεί να μπει φρένο σε αυτή την κατάσταση? Είναι ρεαλιστική μια τέτοια συζήτηση σήμερα? Ναι, το φρένο, πάντα υπάρχει η ανάγκη του να μπει φρένο, αλλά να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Και δεν είναι εύκολο με την μετάλλαξη όμικρον, γιατί η μετάλλαξη όμικρον έχει αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με τη Δέλτα. Θα αφήσω λίγο, γιατί έχω μια επιστροφή που δεν μπορώ να ακούσω καλά. Αν μπορούμε να το διορθώσουμε κιόλας. Ναι, ναι, βεβαίως. Έλεγα λοιπόν ότι η όμικρον είναι αυτή που έχει αλλάξει τα δεδομένα, διότι είναι μια πάρα πολύ μολυσματική μετάλλαξη του ιού. Στην ουσία είναι ένας νέος στέλεχος του ιού, το οποίο έχει πάρα πολλές μεταλλάξεις, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη μολυσματικότητα. Δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό θα οδηγήσει σε νοσηρότητα ή όχι, δηλαδή σε αυξημένη νοσηλεία ασθενών, είτε στις κλινικές, τις απλές, είτε τις ΜΕΘ. Ωστόσο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα από τον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως από την Νότια Αφρική, έχουμε μία μειωμένη νοσηρότητα και αυτό μας κάνει να είμαστε σχετικά αισιόδοξοι για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Σαφώς, όπως είπατε και προηγουμένως και πολύ σωστά, δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να μιλάμε με αριθμούς για τους νοσηλευόμενους στα Χανιά, στο Ηράκλειο ή στις υπόλοιπες νοσοκομεία της Κρήτης και να μιλάμε και για τα κρούσματα την ίδια μέρα. Σίγουρα αυτός ο αντίκτυπος που σήμερα έχουμε στον αριθμό των κρουσμάτων θα φανεί μετά από περίπου 10-15 μέρες όσον αφορά τους νοσηλευόμενους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που πρέπει ο κόσμος να ακούσει και να ενστερνιστεί είναι ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολύ τις μάσκες, να μπορέσουμε να τις φοράμε διπλή μάσκα ή N95 παντού. Οπουδήποτε υπάρχει συνωστισμός εκεί είναι απαραίτητο, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους είναι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού μπορεί να κολλήσει. Μάλιστα. Αυτή η μεγάλη έξαρση που βλέπετε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας χαλαρότητας που είχαμε τις προηγούμενες μέρες.
και που εμφανίζεται τώρα, αφού η απόαση του ιού και ειδικά του στελέχους όμικρων είναι περίπου 2 με 5 ημέρες. Αναφορικά, κύριε Μαργκάτε, δεν ξέρω αν με ακούτε. Τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων. Ναι, αναφορικά τώρα με τα νέα μέτρα τα οποία αποφάσισε η κυβέρνηση, ίσως έχουμε και μια επίσπευση στο μέτωπο της υλοποίησής τους. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Εστιάζουν πάλι στην εστίαση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν. Κοιτάξτε, ο ιός είναι πάρα πολύ μεταδοτικός. Είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα ατομικής προστασίας, το ξαναλέω. Γιατί πέρα από το τι θα γίνει μετά τις 12 η ώρα το βράδυ σε ένα μπαρ, είναι το τι θα γίνει σε ένα σούπερ μάρκετ, τι θα γίνει στο δρόμο, τι θα γίνει στην παιδική χαρά. Πρέπει δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί σε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικής μας ζωής και στις δραστηριότητές μας. Τα μέτρα σίγουρα είναι προς μια σωστή κατεύθυνση. Οποιοδήποτε μέτρο μειώνει τη μετακίνηση του κόσμου και μειώνει την επαφή του κόσμου και των ανθρώπων μεταξύ του, σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση επιδημιολογικά. Αν αυτό σε οικονομικούς όρους, σε κοινωνικούς όρους εκφράζεται με άλλο τρόπο, είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι μια άλλη μορφή. Να μας δώσετε και μια εικόνα εκεί από τα Χανιά, πιο συγκεκριμένη. Γνωρίζουμε ότι είναι η κατάσταση δύσκολη. Έχει ανοίξει και δεύτερη κλινική. Υπάρχει σημαντικός αριθμός νοσηλιών. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πράγματι, κοιτάξτε, τα Χανιά και το Ρέθυμνο ήταν στα κόκκινα. Και είναι στο βαθύ κόκκινο, ακριβώς. Ακριβώς. Στο Ηράκλειο, ο Λασίθι ακόμη δεν είναι έτσι, δεν είναι δηλαδή σε αυτή την επιδημιολογική κατάσταση. Ωστόσο, σήμερα είχαμε μια έξαρση και στο Ηράκλειο, την οποία δεν την περιμέναμε τόσο πολύ. Δηλαδή, φαίνεται και στο Ηράκλειο να υπάρχει μια τάση να ανεβούν πάρα πολύ τα κρούσματα. Μάλιστα. Γενικά πρέπει να το προσέχουμε. Σίγουρα η COVID που άνοιξε είναι ακριβώς για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να νοσηλεύσουμε ασθενείς με ασφάλεια σε συνθήκες νοσοκομείου όπου να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κύριε Μαργκάτε, θέλω να κλείσουμε λίγο με μια παράμετρο που αφορά τα αναμένα τζάκια και τις σόμπες. Έχουμε εισέλθει για τα καλά μέσα στο χειμώνα. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, οι κριτικοί και πανελλαδικά βέβαια και πολλά τα περιστατικά κάθε χρόνο με ανθρώπους, κυρίως ηλικιωμένους, αλλά και μικρά παιδιά που χάνουν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις. Τι πρέπει να προσέχουμε? Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δυστυχώς με το γεγονός το οποίο συνέβη, εξανάρχεται στην επικαιρότητα μια άσχημη κατάληξη ενός ζευγαριού από ένα μαγκάλι. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η ανοιχτή φωτιά, δηλαδή η φωτιά η οποία δεν έχει κάπου να βγάλει προς τα έξω τα καυσαέρια της παρά να είναι μέσα σε έναν εσωτερικό κλειστό χώρο, είναι μια επικίνδυνη φωτιά. Και αυτό γιατί η καύση η οποία δημιουργείται παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, που είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό δηλητήριο, διώχνει το οξυγόνο από τον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα στην ουσία να πεθαίνουμε από ασφυξία χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ανοιχτή φωτιά υπάρχει, αναφερόμαστε και στα τζάκια και στις σόμπες, ή υπάρχει έξοδος? Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ναι. Η ανοιχτή φωτιά, η φωτιά η οποία δηλαδή βγάζει τις αναθυμιάσεις της χωρίς να υπάρχει έξοδος και γίνεται αυτό μέσα σε ένα κλειστό χώρο, είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν ένα μαγκάλι είναι ένα μαγκάλι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μαγκάλια. Ένα τζάκι το οποίο έχει μία έξοδο, γιατί υπάρχει καπνοδόχος, μία ξυλόσομπα ή μία άλλη σόμπα η οποία καίει μένα, αλλά υπάρχει μία έξοδος των καυσαρίων προς τα έξω, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι οι έξοδοι είναι ανοιχτές, οι καπνοδόχοι είναι καθαροί και μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα καθαρίζουμε τα τζάκια μας και αφήνουμε πάντα ανοιχτό ένα παράθυρο. Και με μαγκάλι, πολύ έτσι απλά, ούτε λόγος, το απομακρύνουμε. Μαγκάλι, όχι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μαγκάλια. Μαγκάλι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν είμαι ποτέ σίγουρο, δεν μπορούμαστε ποτέ σίγουροι ότι ένα μαγκάλι είναι ασφαλές. Σε εξωτερικούς χώρους μόνο. Σε εξωτερικούς χώρους μόνο. Μόνο εξωτερικοί χώροι. Κύριε Μαργκάτε, να σας ρωτήσω. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι κι εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται με το τζάκι αναμένο ή με τη σόμπα ανοιχτή. Ναι, ναι. Αυτό τώρα επιτρέπεται? Τι συμβουλεύετε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτούς? Κοιτάξτε, καλό είναι να μην υπάρχει ενεργή φωτιά μέσα σε έναν χώρο όταν κανείς κοιμάται, δηλαδή όταν δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία μπορούν να φανούν. Και δεν μιλάω μόνο για το μονοξείδιο του άνθρακα, μιλάω για μια κάφτρα, μιλάω για να φύγει φωτιά μέσα από, για παράδειγμα, από το τζάκι, ένα ξύλο το οποίο θα σκάσει και θα βγάλει προς τα έξω ένα κομμάτι ξύλου το οποίο θα φλέγεται. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα και
όταν κοιμόμαστε, καλό θα είναι να είμαστε ασφαλείς όσον αφορά αυτό. Μάλιστα, και να έχουμε και οπτική επαφή με το τζάκι, τη φωτιά βέβαια, τις όμπες και όλα τα συναφή. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μαρκάτε. Σας ευχαριστώ θερμά.